βίντεο αποκαλύπτει Ουκρανούς να εκπαιδεύονται σε ισχυρά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης στην Βρετανία. Η επιχείρηση Orbital λοιπόν, δηλαδή η εκπαιδευτική επιχείρηση που δημιουργήθηκε από τις Βρετανικές και τις Δανικές ένοπλες δυνάμεις για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, έχει δημοσιεύσει ένα ενδιαφέρον βίντεο από άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό δείχνει Ουκρανούς στρατιώτες, όπως γράφει και η περιγραφή του, να χρησιμοποιούν οχήματα μάχης πεζικού τύπου Warrior ως μέρος της εκπαίδευσης. Η ουκρανική σελίδα ενημέρωσης Defense Express σχολιάζει το βίντεο και μεταδίδει την είδηση στο δικό της κοινό. Σύμφωνα με το άρθρο της, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα πλάνα του για την παράδοση αυτών των οχημάτων στην Ουκρανία. Πρόσφατα βέβαια ανακοινώθηκαν πακέτα στρατιωτικής βοήθειας, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν κύρια άρματα μάχης Challenger 2 και οχήματα μάχης πεζικού FV-430 MK3 Bulldog. Το τελευταίο αποτελεί ένα από τα βασικά τεθωρακισμένα ερπιστριοφόρα οχήματα του Βρετανικού στρατού, το οποίο όμως είναι κατώτερο του Warrior. Οι Βρετανοί πάντως είχαν υποσχεθεί πως θα παρέχουν οχήματα μάχης πεζικού κατά τη διάρκεια κοινής δήλωσης με την Εστονία, την Πολωνία, την Λιθουανία, την Λετωνία, την Δανία, την Τσεχία, την Ολλανδία και την Σλοβακία. Παρ' όλα αυτά, η Μεγάλη Βρετανία δεν υποσχέθηκε πως θα στείλει συγκεκριμένα δικά της οχήματα μάχης πεζικού και ανέφερε πως θα στείλει μόνο ανταλλακτικά κομμάτια για να επιδιορθωθούν εκατοντάδες ουκρανικά άρματα μάχης και οχήματα μάχης πεζικού. Πιθανότατα, την αποστολή οχημάτων μάχης πεζικού θα αναλάβει τελικά η Πολωνία και η Σλοβακία. Για να δούμε όμως ποιος είναι ο μαχητής. Οι Ουκρανοί, μέσω της σελίδας Defense Express, αναφέρουν πως το βρετανικό ερπιστριοφόρο Warrior είναι όσο ικανό είναι το άρμα μάχης Challenger 2 στους τομείς των χαρακτηριστικών και της απόδοσης. Το όχημα παρέχει υποστήριξη πυρός και έχει αρκετό χώρο για την μεταφορά 7 στρατιωτών, ενώ λειτουργεί με τριμελές πλήρωμα. Ο οπλισμός του αποτελείται από ένα πυροβόλο 30 χιλιοστών τύπου Rarden, ένα αυτόματο όπλο διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών και ένα σετ με 8 πυράβλους HIT 94 χιλιοστών. Υπάρχουν και συστήματα θερμικής απεικόνησης που επιτρέπουν το όχημα να επιχειρεί αποτελεσματικά τη νύχτα. Τώρα, το κατά πόσο θα βρεθούν αυτά τα βρετανικά οχήματα μάχης στις ουκρανικές δυνάμεις στο άμεσο μέλλον, είναι προϊόν μεγάλης αμφισβήτησης. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εξέφρασε καμία σχετική επιθυμία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.